Την παλιά κλασική τακτική της αναβολής επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το πρόβλημα. Κάπως έτσι και παρά το ολονύκτιο θρίλερ, επί της ουσίας λύση δεν δόθηκε. Το ζήτημα παραπέμφθηκε σε νέα έκτακτη σύνοδο στις 17 και 18 Μαρτίου, όπου και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Το θετικό βήμα είναι ότι δεν υιοθετήθηκε η άποψη που είχαν για να κλείσει, να σφραγίσει η δίωδος των προσφύγων στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό δεν είναι στο κοινό ανακοινωθέν. Έχει προχωρήσει η διαδικασία με την Τουρκία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο θέμα των συμφωνιών με την Τουρκία. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να απομονώσουν την Ελλάδα δεν τα καταφέραν, απομονώθηκαν οι ίδιοι. Οι Τούρκοι επέτυχαν όχι απλά την ευόδοση όλων τους των στόχων, αλλά έχουν φέρει σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση την ελληνική διπλωματία. Αυτές οι θριαμβολογίες του Έλληνα Πρωθυπουργού, προς τι άραγε, είδε κανείς να επιλύεται ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα το ζήτημα των φλέγων? Επί της ουσίας, ωστόσο, νικητής της Συνόδου αναδείχθηκε η Τουρκία, που κατάφερε να εκπλήξει τους Ευρωπαίους με τις προτάσεις της. Αλλά παράλληλα και τις οικονομικές απαιτήσεις με τις οποίες συνόδευσε τις προτάσεις, με αποτέλεσμα η μοναδική λύση, έτσι όπως τώρα φαντάζει, να μετριέται με ενίσχυση με πολλά δις προς την Τουρκία, ώστε να σταματήσει η ροή προς τη Δύση προσφύγων και μεταναστών. Ουσιαστικά δηλαδή θα συγκεντρωθούν εδώ όλες οι ροές, οι οποίες θα εξακολουθήσουν αμύωτες από την Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή να φανταστείτε ότι χτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν εξής απλό. Ότι να ανοίξουν μέχρι τότε τα σύνορα, έστω με περιορισμένη ροή, και η Τουρκία, μέχρι τότε να σταματήσει τις ροές. Θετικά χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι βγήκε από το τραπέζι το ζήτημα των κλειστών συνόρων.